Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων ρίχνονται από σήμερα οι μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους. Στον νομό Λάρισας, 2.321 υποψήφοι προσήλθαν σε 25 εξεταστικά κέντρα για να εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ η αποχή άγγιξε το 2%, ποσοστό μικρότερο σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Σε δηλώσεις τους μάλιστα οι μαθητές ανέφεραν ότι τα θέματα ήταν αναμενόμενα και αρκετά εύκολα εφόσον είχαν ασχοληθεί με αυτά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Το θέμα ήταν τα μνημεία. Είχε τα μνημεία της πόλης, ποια, τι πρέπει, γιατί πρέπει να το πλησιάσει ο λαός, γιατί πρέπει να πλησιάσει ο λαός τα μνημεία της πόλης και πώς θα τα καταφέρουμε, πώς θα το καταφέρει. Εντάξει, ούτε δύσκολο ούτε εύκολο θέμα. Αλλά εντάξει, περίμενα πιο δύσκολο. Ήταν πολύ εύκολα τα θέματα, βατά. Ήταν ένα θέμα που το περιμένανε όλοι σαν φροντιστήρια, το κάνανε όλο, οπότε ήταν όλα μια χαρά. Το είχατε διαχειριστεί επομένως. Ναι. Ικανοποιημένοι. Πολύ. Θεωρώ ότι ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να το προσέξουν. Ήταν επίκαιρο, έτσι όπως είναι και η Ελλάδα τώρα γενικά με τους ρυθμούς που έχει, πρέπει να τη διασώσουμε όλοι. Ικανοποιημένη. Ναι, αρκετά. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα εφόσον οι υποψήφοι ακολούθησαν τις οδηγίες της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, βάσει της οποίας κατά την είσοδό τους στην αίθουσα των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών κλπ. Διότι διαφορετικά το γραπτό τους μηδενίζεται. Είναι απλά μια δοκιμασία, ένα πέρασμα μέσα από τόσα περάσματα που γίνονται κάθε φορά στη ζωή. Μια απλή δοκιμασία. Δεν είναι ούτε μάχη ούτε πόλεμος. Είναι ένας απλός αγώνας. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στους μαθητές μας και να γνωρίζουν ότι στη ζωή η ζωή δεν δίνει μόνο μία ευκαιρία. Στο πλευρό των μαθητών βέβαια και οι γονείς τους, οι οποίοι συμπάσχουν και στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών τους. Εγώ πιο έχω μέσα από αυτά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ας την πούμε δύσκολη. Πολύ διάβασμα, πολλά έξοδα. Τι να τα κάνουμε, αυτά είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τουλάχιστον να έχει μια καλή επιτυχία. Αυτό ελπίζουν όλοι. Από εκεί και μετά η επιτυχία θα είναι δικιά του, όχι δικιά μου.